Δεν ποινικοποιούμε την παρουσία. Έχετε να μου πείτε, αν είπα εγώ κάτι στου ταξιτζίδε, συνεχίστε και κλείστε αεροδρόμια. Ίσα ίσα που είπα το αντίθετο. Πάμε, ο κύριο Ζαραγκούση κρατάει πανό. Ένα λεπτό. Κρατάει πανό. Όταν κρατά ένα πανό και φωνάζει στο συλλαλητήριο και δεν πα μόνο στη συγκέντρωση να πει μια κουβέντα, σημαίνει ότι το πιστεύει. Αυτό λοιπόν είναι ο κύριο Ζαραγκούση, ο σοβαρό, ο κύριο Παπανδρέου, και δεν μπορεί αυτοί οι δύο, κοίτα ποιο μιλάει πάει εδώ, να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία γιατί σήμερα είναι με την κοινωνία. Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι. Δυστυχώ. Έχει κόψει την επαφή με την κοινωνία. Δεν μπορεί, δεν τολμάει κανείς να πάει σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Πάμε και στον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ από τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Παυλόπουλε, σήμερα μια τραγική μέρα για τον κύριο Ραγκούση. Ξέρετε, σήμερα συνελήφθησαν τέσσερις από την Ιππατία, οι οποίοι συνελήφθησαν την αστυνομία ως κοινοί κλέφτες, ως διαρρήκτες, από αυτούς τους οποίους ο κύριος Ραγκούσης είχε νομιμοποιήσει πριν από 1,5 μήνα, αν θυμάστε, οι οποίοι την εποχή που κάναν δήθεν την απεργία πείνας, όπως απέδειξε η αστυνομία. Βγαίναν από το Μέγαρο Ιππατία, άνοιγαν σπίτια πολιτών και έκλεβαν. Στο θέμα των ταξί, και γύρναγαν στην Ιππατία. Θα το δείτε ότι είναι το ίδιο. Δεν έχω πολύ χρόνο, παρακαλώ. Ο κύριος Ραγκούσης, λοιπόν, αποδεικνύεται πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Η δήλωσή του ότι δεν τον δεσμεύει η απόφαση του κυρίου Ρέπα είναι, κύριε Παυλόπουλε, μνημείο αλαζονίας. Ο κάθε υπουργός δεν είναι υπουργός από μόνος του. Είναι εντολοδόχος ενός πρωθυπουργού και μέλος μιας κυβερνήσεως. Και φυσικά. Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ελπίζω να ολοκληρώσω, παρακαλώ, να κύριε Παπουτσί. Κύριε Παπουτσί, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω. Και φυσικά η συμφωνία του κυρίου Ρέπα με τους ταξιτζίδες δεσμεύει τον κύριο Ραγκούση, γιατί ο κύριος Ρέπας δεν έκανε τη συμφωνία ως Ρέπας, αλλά ως μέλος της κυβερνήσεως του Παπανδρέου. Δεν πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο, λέει ο κύριος. Κύριε Παυλόπουλε, η συμφωνία νόμο χαλάει, λέει ο λαός. Άρα λοιπόν ο κύριος Ραγκούσης καλά θα κάνει να σταματήσει αυτό που κάνει γρήγορα, διότι με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά και στον τουρισμό και στο θέμα της απελευθερώσεις των επαγγελμάτων. Θέλω ένα σχόλιο έχουν δίκιο οι ταξιτζίδες, γιατί επαναλαμβάνω, η συμφωνία νόμο χαλάει. Είναι απαράδεκτος ο κ. Ραγκούσης. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να ανοίξει ή να μην ανοίξει το επάγγελμα. Αυτό που κάνει εγώ τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Να ανοίξει ή να μην ανοίξει το επάγγελμα. Το επάγγελμα θα ανοίξει. Ή θα τσαλαβουτάμε, θα ισορροπούμε σε δεδομένο σκηνή. Το επάγγελμα θα γιατί ανοίξει. Γιατί έχουν πολλές ψήφους οι ταξιτζίδες. Το επάγγελμα θα ανοίξει με την υλοποίηση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί. Η υλοποίηση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί άνοιγε το επάγγελμα. Και συμφώνησε και η Τρόικα. Άρα λοιπόν, βεβαίως, συμφώνησε και η Τρόικα. Άρα λοιπόν, δεν είχε καμία δουλειά ο κύριος Ραγκούσης να πάει να χαλάσει μία συμφωνία για να δείξει ότι είναι δίθεν αρχηγός. Ο κύριος Μπαλάφας, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ, θερμά να με βοηθήσετε. Ένα σχόλιο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ένα σχόλιο για το θέμα του κυρίου Μανώλη. Ένα σχόλιο. Δευτερόλεπτα. Θα σας δώσω το λόγο. Δευτερόλεπτα. Εάν περιτσέψουν δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Θέλω να το πω να ακουστεί. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Πολύ κακός. Ασκούν κριτική στον κύριο Μανώλη. Δεν το ξέρετε, πολλές φορές τα λέω. Σας παρακαλώ για πολύ. Για το ότι πήγε. Καλώς πήγε ο κύριος Μανώλης. Να δώσουμε τον κύριο Μπαλάφα. Αυτή είναι η δουλειά. Δεν γίνεται, κύριε Γεωργιάδη. Επιτρέψτε μου να μοιράσω το λόγο όπως θέλω εγώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Μανώλης καλά έκανε και πήγε. Δεν σέβεστε τον κύριο Μπαλάφα τώρα. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Μπαλάφα. Θα έλεγα επιγραμματικά ότι παρά την ανεύθυνη και σε ένα βαθμό προβοκατόρικη στάση του κυρίου Ραγκούση, που έκανε τη γνωστή αλλαγή της κυβερνητικής απόφασης, απόφαση του κυρίου Ρέπα, στο ζήτημα της απελευθέρωσης και ανεξάρτητα από ποια άποψη έχει κανείς για την λεγόμενη απελευθέρωση κλπ. Θα έλεγε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες ταξί πιστεύω ότι πρέπει να βρουν τον τρόπο και βρίσκουν κατά τη γνώμη τον τρόπο να αντιδράσουν από μια μεριά σε αυτήν την υπαναχώρηση ή την ενέργεια την οποία προηγούμενα χαρακτήρισα του κυρίου Ραγκούση και ταυτόχρονα με τη στάση τους να μην δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στη σχημαζόμενη έτσι κι αλλιώς οικονομία και στο σχημαζόμενο έτσι κι αλλιώς τουρισμό μας. Και θέλω να πω από αυτήν την άποψη, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι είχα μια εμπειρία χθες κατεβαίνοντας στο λιμάνι της Πάτρας για να περάσω απέναντι στη Κεφαλονιά. Όταν χρειάστηκε να περάσουν τα γιοταχή, οι άνθρωποι άνοιξαν διάδρομο, όπως και σήμερα στα διόδια και των Πατρών και της Κορίνθου ήταν ανοιχτά, περνούσε ο κόσμος, ενημέρωναν τον κόσμο χωρίς να δημιουργείται ιδιαίτερο πολύ. Πρόβλημα. Τις δικές του εξηγήσεις στους Βρετανούς βουλευτές έδωσε ο πρωθυπουργός David Cameron σε μια θυελώδη συνευρίαση για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών που συγκλονίζει τη χώρα. Δήλωσε πάντως ότι μετάνιωσε για την απόφαση του να προσλάβει ως σύμβουλο επικοινωνίας τον πρώην διευθυντή της εφημερίδας News of the World.
Με τη δημοτικότητά του στο Ναδύρ, λαβωμένη από τη θύελλα των αντιδράσεων για τους προσωπικούς του χειρισμούς στο γιγαντιαίο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ντέιβιντ Κάμερον, μόνο αποφασισμένος για δράση, έπρεπε να εμφανιστεί ενώπιον του Βρετανικού λαού και των συναδέλφων του. Και έτσι και έκανε. Έχοντας επιστρέψει εσπεσμένα από την Αφρική μόλις αργά χθες το βράδυ, σε μια θυελλώδη έκτακτη κοινοβουλευτική συζήτηση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μετανιώνει για την απόφασή του να προσλάβει ως σύμβουλο επικοινωνίας τον Άντι Κούλσον, πρώην διευθυντή της εφημερίδας News of the World. Δεν ζήτησε ωστόσο συγγνώμη, γι' αυτό και δεν άργησε να δεχθεί τα πειρά της αντιπολίτευσης. And I am extremely sorry about the furore it has caused. I would not have offered him the job, and I expect that he wouldn't have taken it. But you don't make decisions in hindsight. You make them in the present. You live and you learn, and believe you me, I have learnt. That isn't good enough. Because people... David Cameron, Rupert και James Murdoch, Rebecca Brooks. Ένας μετά τον άλλον, οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου καλούνται να απολογηθούν. Η επίθεση, ωστόσο, που δέχθηκε ο μεγιστάνας του τύπου κατά τη χθεσινή κατάθεσή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ακόμα και σήμερα προκαλεί ντόρο. Απροσδόκητη, μάλιστα, η ηρωίδα έγινε η Wendy Deng, η σύζυγος του Ρούπερτ Μέρντοχ, η γυναίκα που βλέπετε με το ροζ σακάκι και σπέβδει να αντιμετωπίσει τον άνδρα που ήθελε να περιλούσει με αφρό το σύζυγό της με ένα ισχυρό δεξί κροσέ. In slow motion, it appears that Rupert's wife Wendy was more effective than the police in fending off the attacker. Πρώην βολεϊμπολίστρια με τη φήμη της πιστής και φιλόδοξης ζύγου, 38 χρόνια μικρότερη από τον 80χρονο σύντροφό της, έλαβε επένους για την ταχύτητά της. Και αν όλοι μιλούν εγκομιαστικά για την κυρία Μέρντοχ, δεν συμβαίνει το ίδιο με την πρώην σιδηρά κυρία του κολοσσού της News International, Rebecca Brooks, που ζήτησε συγγνώμη για το σκάνδαλο. Πόσο μάλιστα όταν οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος, με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο με τις υποκλοπές να επικρίνει τις προσπάθειες εταιρείας News International του Ρούπερτ Μέρντοχ να παρεμποδίσει την έρευνα και να δηλώνει ότι η Βρετανική αστυνομία διέπραξε σωρία λαθών. Τον κόδωνα του κινδύνου και για την κυπριακή οικονομία έκρουσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Μεγαλονήσου, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγί Περντογάν συνόδευσε με προκλητικές δηλώσεις την επίσκεψή του στην κατεχόμενη Κύπρο. Ανήμερε της επετείου της τουρκικής εισβολής και ενώ η πολιτική κρίση βαθαίνει στην Κύπρο στον απόϊχο της φωνικής έκρηξης στο Μαρί, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και αναφέρεται για πρώτη φορά στην πιθανότητα προσφυγής στο μηχανισμό στήριξης. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, όπως μεταξύ άλλων η ένταξη της Κύπρου σε μηχανισμό στήριξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία αλλά και για το εθνικό θέμα, απαιτούνται αμέσως περισσότερα και δραστικότερα μέτρα από εκείνα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της 8ης Ιουλίου 2011, καθώς και ταχύτερη υλοποίησή τους. Με αφορμή τη μαύρη επέτειο, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγί Περντογάν επισκέπτεται τα κατεχόμενα, ενώ η δήλωσή του ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας θα παγώσουν όταν αναλάβει η Κύπρος την Προεδρία, προκαλεί θυελλά αντιδράσεων. Αντί να επιδεικνύει την αναγκαία πολιτική βούληση για αμοιβαία αποδεκτή λύση του Κυπριακού, η Τουρκία προσπαθεί μάταια να υπαγορεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της. Το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ο τερματισμός της παράνομης τουρκικής κατοχής αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο κυβερνητικός συνασπισμός Δίκο Ακέλ στο μεταξύ κλειδονίζεται επικίνδυνα μετά την παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκου Κυπριανού, παρά την έκκληση του Προέδρου Χριστόφια να παραμείνει στη θέση του. Θα ήθελα αρχίσω ευχαριστώντας δημοσίως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και την ανανέωση αυτής της εμπιστοσύνης με την παράκλησή του να ανακαλέσω την παραίτησή μου. Την ίδια ώρα βλέπει το φως της δημοσιότητας νέο ερασιτεχνικό βίντεο από το πρωινό της 11ης Ιουλίου που καταγράφει αλλεπάλληλες εκρήξεις λίγη ώρα πριν τα κυβότια με την πυρίτιδα ανατιναχθούν και σκορπίσουν το θάνατο στην ναυτική βάση.
Το νέο ντοκουμέντο της τραγωδίας από το εσωτερικό της βάσης που προέβαλε ο Κυπριακός τηλεοπτικός σταθμός ΣΥΓΜΑ δίνει νέα διάσταση στο θέμα, καθώς αποδεικνύεται ότι παρά τις απανωτές μικρότερες εκρήξεις που προηγήθηκαν, ο χώρος όχι μόνο δεν εκενώθηκε, αλλά κλήθηκαν επιπλέον δυνάμεις για βοήθεια. Οι εξελίξεις γύρω από την αυριανή κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες είναι διαρκής. Πριν από λίγο λοιπόν μάθαμε ότι ορίστηκε ραντεβού αύριο, κατηδίαν ραντεβού του Γιώργου Παπανδρέου με την Άγγελα Μέρκελ. Αύριο το μεσημέρι στις 12, δύο ώρες δηλαδή, πριν ξεκινήσει, πριν ανοίξει η αυλαία της συνόδου κορυφής. Να αλλάξουμε θέμα. Επιχείρηση Σκούπα για τη σύλληψη μελών της ομάδας Hackers Anonymous πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και την Ολλανδία. Συνελήφθησαν τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν και σκληροί δίσκοι υπολογιστών. Οι Anonymous έχουν αναστατώσει τον κυβερνοχώρο, εξαπολύοντας επιθέσεις σε πολλές ιστοσελίδες, ανάμεσα και στις οποίες και τη CIA. Άνδρες του FBI περικυκλώνουν σπίτια υπόπτων hackers με την κινητοποίηση να θυμίζει επιχείρηση σύλληψης τρομοκρατών. Οπλισμένοι με εντάλματα έρευνας, οι πράκτορες εισέβαλαν σε 6 σπίτια σε Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Νιου Τζέρσεϊ και Φλόριντα και προχώρησαν σε συλλήψεις, αλλά και κατέσχεσαν σκληρούς δίσκους υπολογιστών. According to the government, the arrests were based on a cyber attack by Anonymous last December against the online payment company PayPal. PayPal had suspended an account tied to the website WikiLeaks. Οι Anonymous έχουν αναστατώσει τον κυβερνοχώρο με τη δράση τους, καταφέροντας να παραβιάσουν ιστοσελίδες όπως αυτή της πανίσχυρης CIA, αλλά και μεγάλων εταιριών, ως ένδειξη συμπαράστασης στον ιδρυτή του WikiLeaks, Julian Assange, όπως και της πόλης του Ορλάντο, ως αντίπεινο, επειδή η αστυνομία εκεί συνέλαβε άτομα που προσέφεραν σάντουιτς στους αστέγους χωρίς άδεια. Κρυμμένος στην ασφάλεια του σκοταδιού, άνδρας που ονομάζεται διοικητή Σεξ, δηλώνει στο δίκτυο CBS ότι εκείνος οργάνωσε την κυβερνοεπίθεση στο Ορλάντο. The power of Anonymous is that we have the ability to affect change on the internet. You have a site online. All of a sudden we snap our fingers and that site is gone. Η αυτοπεποίθηση ωστόσο των μελών των Anonymous δεν φαίνεται να συγκινεί τις αρχές που έχουν κηρύξει πόλεμο εναντίον των νεαρών ακτιβιστών. Με μια επιχείρηση Σκούπα κατάφεραν να συλλάβουν 16 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλες 5 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Βρετανία και Ολλανδία. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης μέχρι 10 ετών και επιβολή προστίμου 250.000 δολαρίων. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη Μαρία Σινιώρη και αμέσως μετά η εκπομπή Υδρόγειος με τον Χρήστο Κόνστα. Από όλους εμάς να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.